Οι επόπτες δημόσιας υγείας της περιφέρειας, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, εφαρμόζουμε αυτό το διάστημα την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για εντατικοποίηση των ελέγχων. Γνωρίζετε, και Χριστούγεννα και Πάσχα, πάντα είμαστε περισσότερο έξω, ελέγχουμε τα καταστήματα που αυτό το διάστημα έχουν μεγάλη κίνηση, τα ζαχαροπλαστεία, τα κρεοπολία, τα σούπερ μάρκετ, ό,τι έχει να κάνει και με τις υπηρεσίες, κομμωτήρια, ξενοδοχεία, τις υπαίθριες λαϊκές αγορές. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια, όπως και εσείς είπατε, μια περίοδος που ο κόσμος είναι έξω, θέλει να ψωνίσει για το πασχαλινό τραπέζι, αλλά σιγά σιγά φεύγοντας και βγάζοντας από το κάδρο τον κορονοϊό, πρέπει να επανέλθουμε στις κανονικές μας και ως υπηρεσία αλλά και ως πολίτες συνθήκες και ανάγκες, που αυτό επιβάλλει περισσότερο έλεγχο από εμάς, περισσότερη όμως προσοχή από τους πολίτες. Δεν είναι αμέτωχοι οι πολίτες στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι για να προστατευτούν αυτές τις μέρες, είτε από ακατάλληλα τρόφιμα, είτε από τρόφιμα που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά, που έχει δηλαδή διαταραχθεί η αλυσίδα ψήξης ή η θερμοκρασιακή συντήρησης. Όλα αυτά πρέπει και εμείς οι ελεγχτές, αλλά και οι πολίτες, να προσέξουμε αυτές τις μέρες, γιατί εντάξει, οι επιχειρηματίες στην πλειοψηφία τους δεν βρίσκουμε προβλήματα, τηρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όμως εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι λίγοι ευτυχώς που παραμελούν από τα πιο απλά μέχρι και κάποια πιο βασικά θέματα. Όπως? Αυτό το διάστημα συνήθως έχουμε, επειδή αγοράζουμε μεγάλες ποσότητες, δεν έχουμε σωστές συντηρήσεις στα ψυγεία, είτε τα υπερφορτώνουν, είτε κάποια τρόφιμα, επειδή τους περισσεύουν, καθυστερούν να τα τοποθετήσουν στα ψυγεία. Κάποιες ημερομηνίες, επειδή προσπαθούν να ξεστοκάρουν, είναι στο όριο να έχουν λήξει ή λήγουν και έπρεπε να έχουν αποσυρθεί. Με το υπαίθριο εμπόριο πρέπει να βρίσκουμε αξιόπιστους προμηθευτές, να έχουν τις άδειές τους εκεί στις λαϊκές, να προσέξουμε ειδικά τα ευαλείωτα τρόφιμα, δηλαδή αυτά τα τρόφιμα που χρειάζονται, όπως είπα πριν, είτε ψυγείο είτε να είναι σε θερμοκρασία αυξημένη. Ευτυχώς δεν έχουμε τα προβλήματα, θυμάστε, που είχαμε στο παρελθόν, που η περιφέρεια έκλεινε τέτοιου είδους επιχειρήσεις διότι κινδύνευε η δημόσια υγεία. Ευτυχώς δεν έχουμε τα δύο χρόνια του κορονοϊού, δεν είχαμε ευτυχώς τέτοια προβλήματα, ίσως επειδή τα περισσότερα καταστήματα υπολειτουργούσαν, η έλεγχη ήταν αυξημένη και καθημερινή. Όμως σιγά σιγά που επαναρχόμαστε στην... Ωραία. Λοιπόν, λέτε στην πλειοψηφία τους τηρούν τα δεδομένα, τη νομοθεσία, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες. Υπάρχουν κάποιες λίγες εξαιρέσεις και είναι οι απρόσεκτοι, οι οποίοι μπορούν διαφορετικά να λειτουργήσουν σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τη λειτουργία των ψυχίων, των ψυγείων. Αλλά θέσατε ένα θέμα που είπατε ότι και θέλω να μείνω εκεί, αφού εσείς είσαστε εκεί έξω για να τα ελέγξετε όλα αυτά. Ότι ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό τον έλεγχο ανήκει και σε μένα, ναι. Έχω την εμπειρία εγώ ως καταναλωτής να το ελέγξω, κύριε Παπαδάκη. Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να ελέγχουμε αυτά που ψωνίζουμε, δηλαδή στο ράφι να δούμε την κατάσταση του προϊόντος, αν μιλάμε για κάποιο συσκευασμένο, να δούμε την ημερομηνία διατηρησιμότητάς του, να δούμε τις συνθήκες, είναι στο ψυγείο, το ακουμπάμε, δηλαδή στα κατεψυγμένα, σας πω αμέσως μια απλή τεχνική. Αν πιέσουμε με το δάχτυλό μας ένα προϊόν που είναι κατεψυγμένο, δεν πρέπει να ζουλιέται, έστω αυτό το λίγο σημαίνει ότι δεν είναι σε σωστή θερμοκρασία. Το χρώμα, αν μιλάμε για μη κατεψυγμένα, το χρώμα, η οσμή, μπορούμε ως καταναλωτές, έχουμε νομίζω εκπαιδευτεί, έχουμε ακούσει, έχουμε μάθει για τις σωστές συνθήκες και μεταφοράς των τροφίμων. Δηλαδή ένα λάθος που δεν πρέπει να κάνουμε, τώρα που θα είναι ζεστός ο καιρός, αν πάμε στο σούπερ μάρκετ και πάρουμε τρόφιμα βαλίωτα και τα βάλουμε στο αυτοκίνητο και περάσουμε και κάνουμε και όλες μας τις υπόλοιπες δουλειές και τα τρόφιμα μείνουν εκτεθειμένα εκεί στο αυτοκίνητο, στο προπαγκάζ, στο κάθισμα, σίγουρα μετά ο χρόνος διατηρησιμότητάς τους λιγοστεύει. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε, όταν ένα τρόφιμο μείνει 4 ώρες εκτός συντήρησης, είτε ξανά και πάλι ψυκτικής, είτε υπό θερμοκρασία,
πρέπει να πετάγεται. Και ποιος θα το πετάξει αυτή την εποχή τώρα που είμαστε και ποιος το γνωρίζει, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν και όλοι. Άρα λοιπόν όλες μας οι ενέργειες μπορούν να βελτιωθούν ως καταναλωτές και νομίζω εκεί ποντάρουμε, εκεί κάνουμε δράσεις διαρκώς. Θυμάστε πριν τον κορονοϊό είχαμε κάνει πολλές δράσεις σε συλλόγους γονέων, σε συλλόγους εργαζομένων με θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Νομίζω ένας επόπτης, ας πούμε, να σου πω για παράδειγμα, που δεν είναι και μόνιμος, που είναι σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λαστίου, νομίζετε μπορεί να ελέγξει την αγορά ή 10 που είναι στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν και ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει και να πούμε και το εξής για τον επιχειρηματία. Πρέπει και ο επιχειρηματίας να κάνει τον αυτοέλεγχό του. Δεν πρέπει να περιμένει τον ΕΦΕΤ, τη Διευθύνση Υγείας, τη Δημοτική, την Τουριστική Αστυνομία για να διορθωθεί. Ναι, αυτό είναι τραγικό αν συμβαίνει έτσι. Δηλαδή να διορθωθεί κάποιος επειδή μπορεί να περιμένει ένα έλεγχο. Σαφέστατα τον αυτοέλεγχό του πρέπει να κάνει. Ή μάλιστα να σκέφτεται ότι εντάξει, ποιος θα με ελέγξει τώρα. Υπάρχουν θέματα που μπορεί να αυτοελέγξει ο επιχειρηματίας, να καταγράφει τις θερμοκρασίες στο ψυγείο του, να ελέγχει τις ημερομηνίες λήξης, να καθαρίζει και απολυμένει, γιατί δεν είναι μόνο οι καθασμός και απολύμασεις που μάθαμε με τον κορονοϊό, είναι καθημερινές πρακτικές υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζει. Τα χέρια, τα καθαρά χέρια, τα γάντια. Εδώ ναι, θυμάστε που έχουμε μιλήσει μαζί πάρα πολλές φορές για την άσκοπη αναφορά για τα γάντια για τους πολίτες στον κορονοϊό. Όμως οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών οφείλουν οι εργαζόμενοι να φορούν το σκουφάκι τους, να φορούν τα γάντια, να μην φορούν ένα γάντι και να πληρώνουν, να παίρνουν τα χρήματα, να δίνουν ρέστα και με το ίδιο γάντι να σερβίρουν την τυρόπιτα, να σερβίρουν τον καφέ, να σερβίρουν. Έτσι, αυτά οι επιχειρηματίες εν έτη 2022 πρέπει να είναι αυτόματα να γίνονται αυτές οι πράξεις και να μην, ξαναλέω πάλι, περιμένουν τον Παπαδάκη, το χ ελεκτή, που θα είναι και ο κακός. Αχ, τώρα μέρες που ήρθες, δεν έχουμε εισπράξεις. Αυτά που ακούμε διαρκώς, ότι άλλο το ένα, άλλο η κατάσταση οικονομική, άλλο ο κορονοϊός και η κρίση που επέφερε η οικονομική και η κοινωνική, και άλλο τηρώ τις σωστές πρακτικές υγιεινής. Τηρώ τις αποστάσεις, φορώ τη μάσκα, δεν την ανεβοκατεβάζω επειδή δεν με βλέπει ο πελάτης, επειδή δεν με βλέπει ο ελεκτής. Δεν την τοποθετώ πάνω εκεί που στο παρασκευαστήριο. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα τώρα. Η μάσκα που είναι ένα προστατευτικό μέτρο, να γίνεται κάτι το ανθυγιεινό όταν ο εργαζόμενος την περιφέρει στους πάγκους εργασίας από εδώ και από εκεί. Αυτό που κρατάμε είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας πάντα υποψιασμένοι και όλοι μας πάντα σωστοί, επαγγελματίες και καταναλωτές, έτσι ώστε να προασπίζουμε την υγεία μας, τη δημόσια υγεία. Νομίζω αυτό τα λέει όλα και καλά κάνετε και μας τα λέτε για άλλη μια φορά, απλά για να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε μάθει τι σημαίνει να αυτοπροστατεύεσαι και από τη στιγμή που το μάθαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε όλες τις εκφάνσεις, αυτά τα δύο τελευταία χρόνια ας το επεκτείνουμε και σε άλλες δραστηριότητες μας, ακόμη και με την επίσκεψή μας στην αγορά, τα δικά μας τα ψώνια, από το σούπερ, από το μανάβικο, όπου πηγαίνει ο καθένας από εμάς από τη Λαϊκή, έτσι ώστε να μην έχουμε θέματα. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που είπατε. Οι περισσότεροι ή η πλειοψηφία, όπως είπατε, να μην αλλάξω τις λέξεις, τη σειρά των λέξεων της δικές σας, των επιχειρηματιών, αυτή την ώρα τηρούν την νομοθεσία. Υπάρχουν οι λίγοι οι απρόσεκτοι, γι' αυτό είμαστε εκεί. Αλλά επειδή, όπως είπατε, είσαστε 10, ήταν κυριολεκτικό αυτό ή απλά μεταφορικά είναι νούμερο? Όχι, είναι επακριβώς. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου υπηρετούν 10 απόπτες δημόσιες υγείας, ένα στο Λασίθι, ναι, που δεν είναι και μόνιμος, ναι, 3 ή 4 στο Ρέθυμνο και πάλι 7 στα Χανιά. Επειδή λοιπόν οι περιφερειακές ενότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες για να ελεγχθεί όλη αυτή η αγορά, ας γίνει ο καθένας από εμάς πιο προσεκτικός να είναι ελεγκτής αυτού του οποίου θα πάρει για να πάει στο σπίτι του. Αυτό πάρα πολύ απλό είναι, ναι. Και αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και κανένας δεν είναι υπεράνων. Δηλαδή, ακόμα και η καλύτερη επιχείρηση που έχουμε ακούσει, πάντα θα την ελέγχουμε ως και ως πολίτες. Ενώ πάντα θα προσέχουμε, πάντα θα έχουμε την υποψία, όπως λέτε. Και ένα τελευταίο θερμείο παράκληση. Μην ξεχνάμε το κάπνισμα. Βλέπουμε διαρκώς, ακόμα που είναι κλειστοί χώροι και μέσα και κάποιοι εξωτερικοί που έχουν κλείσει, όμως και καπνίζει ο κόσμος. Μην έρθουμε στην άσχημη περίπτωση να επιβάλλουμε πρόστιμα. Μην ξεχνάμε αυτή τη μάστιγα που λέγεται κάπνισμα, γιατί βλέπουμε από τους ελέγχους μας παραβάσεις και βέβαια επιβάλλουμε και πρόστιμα για το κάπνισμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θερμή παράκληση. Σας ευχαριστώ πολύ.